Θανάσης Δρούγος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα. Όπως πολύ σωστά τα είπες, συμφωνώ και επαυξάνω. Τα παρακολουθείς, τα βλέπεις, τα αναλύεις και οπωσδήποτε και από εβδομάδα θα τα πούμε. Έχω τέσσερα πράγματα έτσι σαν υποενότητες. Ένα είναι αυστημή επικείμενη επίσκεψη του Πούτιν σε ανταπόδοση της επισκέψης του Κιμ Γιονγκ-ουν το προηγούμενο Σεπτέμβριο στην πρωτεύουσα την Πιονγκιάνγκ της Βόρειας Κορέας. Ένα δεύτερο που θα σου πω είναι τι γίνεται με την Αργεντινή στην εμπλοκή της με το να δώσει οπλικά συστήματα προς την Ουκρανία ή προς τη Γαλλία με σκοπό να τις τα αναπληρώσουν Αμερικανοί και Γάλλοι. Το τρίτο είναι, θα σου πω, μια έκθεση την οποία έλαβα σήμερα το πρωί αναφορικά με το τι έγινε με τους νέους στις ευρωεκλογές. Είναι μια έκθεση σε 19 χώρες από αυτές που έγιναν ευρωεκλογές. Θα κλείσω με μια review, γιατί ακόμα έχουμε σε εξέλιξη αρκετά πράγματα και ξέρεις, εγώ με τις G7 ή G20 τα λοιπά έχω αδυναμίες ιδιαίτερες προς το τέλος. Θα αφήσω τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα τι γίνεται. Από σήμερα δεν ξέρουμε, μέχρι τις πλήρες προσεκτικές ημέρες, ο Πούτιν πηγαίνει στον Κιμ. Είχε αναφερθεί τελευταία και από την πρόσφατη επίσκεψη Λαυρόφου στην Πιονγκ-Γιάνγκ ότι υπάρχουν κάποια θέματα, μεταξύ των οποίων ένα ότι το διαστημικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας θα το υποστηρίξει η Ρωσία, γιατί έχει αποτύχει ιδιαίτερα η Βόρεια Κορέα στις εκτοξεύσεις πυράβλων που να φέρουν δορυφόρους κτλ. Συνεπώς έχει υποσχεθεί ότι θα την βοηθήσει, σαφώς έχει πολύ καλύτερη τεχνολογία η Μόσχα από την Πιονγκ-Γιάνγκ και επίσης αυσημεί τον Ρέι, πυρομαχικά κυρίως, από την πλευρά της Πιονγκ-Γιάνγκ, αν και δεν είχαν επιτυχία, γιατί αυσημεί πολλά από αυτά δεν εξεράγησαν ή πολλά από αυτά είναι αρκετά απαρχαιωμένα και στις πρόσφατες επιχειρήσεις απέναντι από το Χάρκοβο δεν πέτυχαν τους στόχους και αυτό το είπαν και πολλοί δυτικοί και όχι μόνο και υπήρξαν και παράπονα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή υπάρχουν αποφάσεις εναντίον της Βόρειας Κορέας για την παραβίαση σε ό,τι αφορά το πυραυλικό και πυρηνικό της πρόγραμμα διαχρονικά εδώ και 22 χρόνια, με επίκεντρο την απόφαση 1874, την οποία είχε υποστηρίξει τότε και η Ρωσική Ομοσπονδία, απήχε εκείνα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ να μην πηγαίνουν ευαίσθητες τεχνολογίες στην Πιονγκ-Γιάνγκ. Τώρα, σήμερα το πρωί, είδα ότι οι Αμερικανοί, οι Αυστραλοί και η Νότια Κορέα, σε κοινό, να το πω, διάβημα, κατά κάποιο τρόπο, θεωρούν λίγαν επικίνδυνη τη συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα σε πολλούς τομείς. Και είδα αυτοί που έχουν και καλύτερες πληροφορίες και λογικό είναι οι Αμερικάνοι και οι Νοτιοκορεάτες. Είπα να σημειώσω ότι παρακολουθούμε ιδιαίτερη, θα λέει κανείς, προσοχή το τι ακριβώς γίνεται. Δεν λέμε πότε ακριβώς θα πάει, αλλά από ό,τι είδα ξένο τύπο σήμερα το πρωί και με διαφορά της ώρας, γιατί όπως ξέρεις η Κορεατική Χερσόνησο είναι μπροστά στον χρόνο, φαίνεται ότι από σήμερα μέχρι τις αμέσως προσεχείς ημέρες, τώρα και το από σήμερα μπορεί να είναι και σήμερα. Φεύγω από εκεί, πηγαίνω λίγο ο Λάμπρος στην Αργεντινή, γιατί όπως ξέρεις έχουμε νέο πρόεδρο, πολλοί το λένε αναρχοδεξιό, αναρχοκαπιταλιστή ή οτιδήποτε άλλο. Πάνω στο γεγονός είναι το εξής. Σαν ροκστάρι τον τύπο, για πες. Επειδή είναι καλά, έχει προσκληθεί, όπως και ο Πάπας στη G20, στη G7 για πρώτη φορά μάλιστα ο Πάπας και οι Βραζιλιάνοι και ο Ερντογάν κτλ. Είπε κάποια πράγματα χθες. Της Αργεντινή, μην ξέρουμε, Αργεντινή είναι G20 παρά τα χάλια στην οικονομία της διαχρονικά. Θέλει να στείλει τα αεροσκάφη Μιράζ, τα οποία είχε και τα Σούπερ Εταντάρ, τα οποία είχε από τον πόλεμο στα Φόκλαντς, έτσι, τότε τα έδρασε και χτύπησε βρετανικά υποβρύχια και πλοία επιφανίες, θέλει να τα στείλει στην Ουκρανία, αλλά λέει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουν καλή συντήρηση. Κατόπιν τούτου έγινε μια σύσκεψη, πληροφορήθηκα, στο ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετείχε η Υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής. Το έχουμε πει ότι φλερτάρει πολύ η Αργεντινή με το ΝΑΤΟ. Ο Τζέικ Σάλιβαν, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Μπάιντεν, δύο άνθρωποι του Στόλτεμπεργκ και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Και οι οποίοι συζήτησαν στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, αυτή του Υπουργών Άμυνας, συζήτησε και Υπουργών Εξωτερικών, συζήτησαν και κάποια πράγματα για το ΔΕΗ να φύγουν τα Σούπερ Εταντάρ, τα οποία αυσημεί κάποια από αυτά από το 2017 έχουν σταματήσει να συντηρούνται και μοιράζονται, τα οποία είναι πολύ παλαιότερα και τα οποία έδρασαν στον πόλεμο του Νοτιού Ατλαντικού, ενώ 1982 τότε πειθάρισε, θυμάσαι, Μαλβίνας, Φόκλαντς. Αυτά εδώ πέρα λέει δεν μπορούν να πετάξουν, αλλά λέει αυτή να μεταφερθούν, γιατί αν δοθούν ανταλλακτικά τα οποία έχει η Γαλλία, μπορεί αυτή τη στιγμή η Γαλλία σε αυτά τα οποία λέει και θα δώσει στην Ουκρανία. Μάλιστα. Τα 2000 και να τους τα αναπληρώσουν, έτσι. Να αναπληρώσουν. Μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή έχει δώσει δύο ρωσικά ελικόπτερα Mi-171 και προφανώς αυτή τη στιγμή παίρνει από τη Δανία, και κλείνουμε την Αργεντινή, ένα πακέτο από αυτά τα F-16, τα οποία είναι συνολικά να δώσει η Δανία ένα μεγάλο αριθμό στην Ουκρανία και εκπαιδεύονται τώρα, παίρνει αυτή τη στιγμή 16 F-16, τα οποία βέβαια είναι αυτά τα οποία έχει η Δανία, σχετικά μοντέρνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στις διεθνείς διασκέψεις και τη μία και στην άλλη, δηλαδή και Λουκέρνη και στην Πούλια, στην Ιταλία, συμμετέχει κανονικά για πρώτη φορά, μάλιστα. Mm. Έχουμε τώρα στο θέμα της έκθεσης σχετικά με τους νέους Λάμπρο. Η έκθεση είναι σημερινή. Έκλεισε χθες το απόγευμα, 6 μετά μεσημβρίαση. Κυκλοφόρησε στις Βρυξέλλες. Αναφέρεται αυτή
στο ρόλο των νέων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά, χαρακτηριστικά το αναφέρει αυτό, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση και ψηφίζουν πιο πολύ, πώς να το πω, ακροδεξιά. Δηλαδή έχουν στραφεί αρκετοί νέοι, δηλαδή κάτω από τον 30 χρόνο, όπως λέει εδώ η έκθεση, και υποστήριξαν και το AfD, το Alternative for Deutschland στη Γερμανία, το Vox στην Ισπανία, το Τζέγκα, αν δεν κάνω λάθος, Τζέγκα σημαίνει enough, αρκετά στα Πορτογαλέζικα, τους Φιλανδούς και βεβαίως το Flams Belang στην Φλάνδρα, στο Βόρειο Βέλγιο και την περίπτωση της Λεπέν. Αυτό, μάλιστα, το 32% των Γάλλων νέων, δηλαδή μεταξύ 18 με 27, στραφήκαν στη Λεπέν, ενώ στις προηγούμενες ευρωεκλογές, αυτό ήταν σημαντικό, Λάμπρο, είχαν στραφεί στους Greens, σε πράσινους. Αλλάζει η ατζέντα όλη. Τα έθνη αντιδρούν, κακώς χαρακτηρίζονται συλλήβην τα κόμματα τα δεξιά αντισυστημικά ή αυτά που αμφισβητούν τις κρατούσες πολιτικές ακροδεξιά συλλήβην. Εντάξει, είναι αυθαίρετο, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά γενικά η τάση είναι, κατά τη γνώμη μου, υγιέστατη να αποκατασταθεί η κοινή λογική στην Ευρώπη. Έχουν ακριβώς τέτοια και μάλιστα κάποια από αυτή, επειδή όπως το λέγαμε και προχθές, νομίζω και χθες με φιλοξένησε, ότι η Μελόνι και στο θέμα της Ουκρανίας αυτό και στο θέμα του ισχυρού φρατέρι, την Ιταλία του κόμματος, αυτή τη στιγμή και αρκετοί νέοι την έχουν ψηφίσει. Τη στιγμή κάποια ίδια πρωτοστατεί και σε οικονομικά θέματα στην Ευρώπη. Αποδεικνύεται δυνατή η Μελόνι για την Ιταλία, για τη χώρα της, έτσι. Για την Ιταλία, ιδιαίτερα. Λάμπρο, θα τα πούμε, αλλά υπάρχει η Μελόνι με τη λεγόμενη τροπολογία Ματέι, η οποία αναφέρει ότι θα παίξει κυρίαρχο ρόλο η Ιταλία στην Αφρική. Ας το προσέξουμε αυτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κείμενο, επειδή έχω ήδη μια εικόνα του κειμένου της G20, σούπερ έχω δυναμία με αυτά τα G, βλέπω αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα ότι υπάρχουν αναφορές μέσα στις σχέσεις Ευρώπης Αφρικής για πάρα πολλά ζητήματα, μεταναστευτικά, security κτλ. Στα οποία η Τζόρτζια Μελόνι παίζει κυρίαρχο ρόλο. Και οι Αμερικανοί πλέον προκρίνουν την Ιταλία ως έναν από τους ισχυρούς Ευρωπαίους παίκτες και με Αμερικανική υποστήριξη. Και βεβαίως, γιατί η Μελόνι, αν δει κανείς τι έλεγε για την Ουκρανία χθες το βράδυ, παρακολούθησε σοβαρά πράγματα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν ήταν στην Ισπανία και έλεγε πολλά περίεργα ο Πέτρο Σάντζεθ. Αυτή τη στιγμή ότι είμαστε η καλύτερη σύμμαχο τη Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ισπανία. Είναι, λέει, αυτή τη στιγμή θα βοηθήσει. Αυτό μου προξένει εντύπωση, τη δίζηση της Τουρκίας σε λατινοαμερικανικές χώρες, θα καλέσω, λέει, στην Ιβυροαμερικανική Σύνοδο τον φίλο Ερντογάν. Θα έχει κάποια πράγματα τα οποία από εβδομάδα θα σου τα φωτίσω λίγο περισσότερο. Πρέπει να τα αναλύσουμε αυτά, Θανάση, και την Ιταλία στην Αφρική και την Ισπανοτουρκική. Ακριβώς, και κλείνω, Λάμπρο, με δύο κουβέντες για την G20, γιατί ο μόνος κερδισμένος είναι η Ουκρανία. Εγώ αυτό λέω σήμερα. Γιατί πρώτον, πέραν των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα 50 δις δολάρια, γενικώς με το πάγωμα των κεφαλαίων των Ρωσικών που είναι σε δυτικές τράπεζες και κυρίως στη τράπεζα του Βελγίου, γιατί αυτά τώρα είναι οι τόκοι επί των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, τα οποία αυτή τη στιγμή αρχίζουν από την άλλη εβδομάδα να δίδονται και δεν μπορεί να το μπλοκάρει καμία κυβέρνηση. Δηλαδή, ακόμα και η περίπτωση Τραμπ σε αυτό δεν μπορεί να το αντιδράσει, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν είναι από Κογκρέσο, είναι κατευθείαν, εντάξει, ναι, γι' αυτό. Αντιθέτως, υπάρχει μια συμφωνία 10 χρόνων. Στην οποία δεν την έχω, Λάμπρο. Έχω ήδη τις συμφωνίες, πίστεψε με, τις έχω συγκεντρώσει των 16 άλλων κρατών. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα. Πεντάχρονες ή δεκάχρονες συμφωνίες ασφάλειας και αναδιοργάνωσης και στρατιωτικής και της Ουκρανίας κλπ. Ακόμα μέχρι τώρα, πριν από λίγο που μιλάμε, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Συνήθως οι συμφωνίες είναι γύρω στις 20 σελίδες, παρεμφερείς είναι. Σου λέω ότι τις έχω κάνει ειδικό φάκελο που τις έχω. Αλλά εδώ δεν έχει δοθεί, δηλαδή, η διμερή στρατιωτική συμφωνία, η οποία μετά από 9 μήνες διαπραγματεύσεις, αυτό το είπε ο Biden χθες, στα όσα άκουσα, υπεγράφει. Συνεπώς θέλω να δω τι ακριβώς έγινε, γιατί εδώ μιλάμε ότι επίσης ο Biden χθες είπε ότι προς το παρόν, το τονίζω αυτό, δεν επεκτείνεται η ακτίνα δράση των οπλικών συστημάτων που έχουμε δώσει. Απλώς αφορά την περιοχή του Χαρκόβου και του Σούμι, όπου τελευταία βλέπω να σταμάτησαν οι Ρώσοι αυτή την περιοχή να την πλήττουν. Γιατί προφανώς πέσαν κάποιοι πύραυλοι, έπηξαν τον Μπεργκορότ και τον Μπριάνσκ. Και ξέρω εγώ, υπήρξε θέμα ιδιαίτερα σε ορισμένα. Καταστράφηκαν κάποιοι πύραυλοι 300-400 που ήταν στην περιοχή του Μπεργκορότ. Αυτά τα λέει ο Γκλούροφ, ο περιφερειάρχης του Μπεργκορότ, ο Ρώσος, ο άνθρωπος του Πούτιν, δεν τα είπαν. Και θέλω να καταλήξω ότι από αυτούς τους κερδισμένους σε αυτή τη σύνοδο, Λάμπρο, ήταν σίγουρα ο Ζελένσκι, αλλά από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι αυτή η συμφωνία, αν υπάρξει περίπτωση εκλογής Τραμπ, μπορεί ο Τραμπ να την σταματήσει. Δεν μπορεί να σταματήσει την συνολική συμφωνία της G7 αναφορικά για τα 50 δις, με την εκμετάλλευση των κεφαλαίων των τόκων, συγγνώμη, από τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, που είναι 315 δισεκατομμύρια δολάρια, πιο πολλά, 192 δις είναι σε βελγικό, υποβελγικό έλεγχο. Αυτό δεν μπορεί να σταματήσει κανένα. Αυτά τα χρήματα για να συγκρούνται της Ουκρανίας πηγαίνουν. Μάλιστα. Το άλλο το θέμα
θέμα, βεβαίως εξαρτάται. Μην ξεχνάμε και κλείνω λάμπρο ότι περιμένω και νομίζω Δευτέρα πρώτο Θεός, πέραν διαφορών θεμάτων με την Τουρκία και λοιπά που έχω να σου πω, και από την Λουκέρνη και από τη Σύνοδο αυτή εδώ, θα πούμε λίγο και τι ακριβώς έχει επιμέρους συμφωνία, γιατί για να μην δοθεί στη δημοσιότητα και μετά από 9 μήνες ειδικών διαπραγματεύσεων, το τονίζω αυτό, δεν είναι κάτι που έκανε η Ολλανδία με την Ουκρανία, δεν είναι κάτι που έκανε ακόμα το μικρό Λουξεμβούργο με την Ουκρανία. Εδώ μιλάμε για κάτι που έχει βάθος. Δεν λέω ότι αντικαθιστά το αίτημα της Ουκρανίας να μπει στο ΝΑΤΟ. Κανένας δεν το βλέπει έτσι, γιατί θα πάρει χρόνο αυτό. Αλλά καταλαβαίνεις, έχει πολύ σημασία και πιστεύω από σε όλα αυτά τα θέματα που σου ανέφερα. Συν το γεγονός ότι αναχώρησε σήμερα το πρώτο αεροπλάνο από το αμερικανικό C-17 μεταγωγικό από τον Νίγηρα, αποχωρώντας από τον Νίγηρα το Σαχέλ, με κατεύθυνση το Μαρόκο, το οποίο θα πάρει πολύ από το υλικό που έχουν οι Αμερικανοί στο Νίγηρα, θα το πάρει το Μαρόκο προφανώς στα πλαίσια της Αμερικανο-Αφρικανικής συνεργασίας. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Για ακόμα μια φορά. Θανάση Δρούγκος, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την σφαιρική ενημέρωση για όλα τα ζητήματα.